Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί οι Εβραίοι συγκυζόντα όταν ο Ιησού Χριστός δίδασκε, δηλαδή ο άνθρωπο Ιησού Χριστός δίδασκε εκεί και δίδασκε με παραβολές πολλές, με παρομοιάσει τη βασιλεία των ουρανών, τη βασιλεία του Θεού, αυτό που ο Θεός έκαμε στη Νέα Διαθήκη επειδή οι Εβραίοι ήταν λαό που ο Θεός μαζί του, πρώτη διατήρηση όλα ήταν νόμο, νόμο, τότε δεν καταλάβαινα τα λόγια που μιλούσε ο Ιησούς Χριστός που ήταν τη βασιλεία των ουρανό επειδή δεν είχα επικοινωνία με το Πνεύμα το Άγιου, επειδή ο μόνο που δίνει νόηση, στον άνθρωπο, σε όλου άνθρωπο, όλους μας δηλαδή, να εννοούμε τα λόγια του Κύριου που είναι πνεύμα και ζωή, είναι μόνο Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, το γράμμα μπορεί να εννοεί με τα λογικά του, αλλά η αλήθεια μόνο με την νόηση του Άγιο Πνεύμα. Αλλά οι Εβραίοι σηκηζόντα να ενώ τι εννοούσε ο Κύριο, να καταλάβουν τι εννοούσε ο Κύριο, επειδή μιλούσε παραβολικά και με παρομοιάσει και έλεγε ο Ιησούς Χριστό δεν τον γνώριζα πρώτα απ' όλα ότι είναι ο Κύριος και δεν τον γνώριζα ότι είναι ο Μεσσία και δεν γνώριζα ότι είναι ο Χριστός απλώς τον γνώριζα σαν Ιησού γι' αυτό ο Ιωσήφ, ο Ιωσήφ που ήταν ο άντρα της μητέρα του δηλαδή το ξέρουμε όλοι όσο έχουν λάβει Αποκαλύψη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός ο Πατέρας μας που έγινε σαν γιο του Θεού άνθρωπο γεννήθηκε μέση παρτένα επειδή αυτό ήταν τα σχέδια του για τη σωτηρία του άνθρωπου. Δηλαδή ο Θεός είχε σχέδια πριν την τον άνθρωπο, έτσι λέει, πριόνια, είχε σχέδια, επειδή γνώριζε ότι ο άνθρωπο που τα την τα μακτούσα, αλλά είχε σχέδια ήδη για τη λύτρωση του πριν πριόνια, και αυτό είναι που έγινε τότε εκπληρώθηκε τη στιγμή που ήρθε και σαρκώθηκε στη κυρία τη Μαρία που ήταν μια κοπέλα ας πούμε έτσι τότε που βρήκε χάρη στα μάτια του Θεού επειδή η Μαρία ήταν, έγινε αγκαίο κανάλι Δηλαδή σαν μέσο κανάλι να έτσι ο Θεός εδώ στο κόσμο σαν άνθρωπο. Αλλά αυτό ήταν μυστήριο για πολλούς. Όμως όσοι είχα αποκαλύψει από το Άγιο Πνεύμα στο Ισραήλ επίσης, γνώριζα ότι αυτός είναι ο Μεσσία, επειδή ο Κύριος όταν έγινε άνθρωπο δεν ήρθε μόνο με μία ρόλο, ήρθε σαν Χριστό, σωτήρα, σαν Μεσσία, προφήτη εκεί στο Ισραήλ επίσης, αποσταλμένη. Όλα αυτά ήταν με ρόλο, σαν αρχιερέα επίσης. Όλα αυτά είναι με ρόλο που έργο τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά πολλοί Εβραίοι που είχαν μόνο θρησκεία δεν γνώριζαν, δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ο Ιησούς Χριστός δίδασκε, δηλαδή τον γνώριζαν ότι είναι μόνο Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά όσοι είχαν αποκαλύψει τον γνώριζαν ότι είναι ο Μεσσία, είναι ο Χριστός και είναι Κύριος και Θεός. Αλλά μόνο με ματία του Άγιου Πνεύματον γνώριζαν όσοι δεν είχαν τότε συγκυζόντα. Όπως εκείνοι Εβραίοι όταν άκουσα ο Ιησού Χριστό να μιλάει ότι εγώ είμαι άρτο τη ζωή που κατέβηκε από τον ουρανό, τότε μπερδεύτηκα. Μα, λέει, μα αυτό μα λέει τώρα είναι άρτο τη ζωή, δεν είναι ιό του Ιωσήφ. Επειδή γεννήθηκε, μεγάλωσε το σπίτι του Ιωσήφ, ο άντρα τη μητέρα που ήταν μαραγκού. Και λέει, μα αυτό δεν είναι ο γιο του Ιωσήφ που τον ορίζουμε και η μητέρα τη Μαρία. Να σα διαβάζω και τι το απάντησε ο Ιησού Χριστός, Αυτό που απάντησε ο Ιησού Χριστός είναι για μα ουσία σήμερα. Αυτό είναι που τα διδακτούμε σήμερα. Τι σημαίνει για μα και για όλου του ανθρώπου. Να σα διαβάζω όπω μιλήθηκε, είναι στο συνοπτικό Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη. Η Ιουδαία παρηγνεύει το Ιησού. Η Ιουδαία είναι Εβραίοι. Η Ιουδαία λοιπόν γκόγγιζα. Γι' αυτό, επειδή είπε, εγώ είμαι άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, Δηλαδή επειδή δύο Ιησού Κλεισό δίδασκε παραβολικά και έλεγε εγώ είμαι άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό. Ο άρτο σημαίνει λόγο ζωντανό. Επειδή ο Θεός είναι λόγο επίσης στην ουσία. Αλλά είπε εγώ είμαι ο λόγο που κατέβηκε τον ουρανό. Αλλά ο λόγο έγινε σάρκα. Ο λόγο έγινε άντροπο Ήταν με σκοπό να μιλήσει προσωπικά του άνθρωπου στην γη. Όχι μόνο αυτό το ουσία σκοπό ήταν να σταυρωθεί Επειδή ήρθε προσωπικά ο ίδιο να είναι εγγυτή σε καινούρια διατήκη. Δηλαδή έγινε άνθρωπο Ιησού Χριστό όπως ο Μωυσή ήταν πρώτο άνθρωπο που σφράγγιζε Έγινε εγγυητή την πρώτη διατήκη. Ο Μωησί είναι εγγυητή την πρώτη διατήκη. Αλλά είναι τα λόγια του Θεού όμω. Η έμπνευση είναι από το Θεό. Αλλά στη νέα διατήκη ο, ίδιο ο κύριο, σαν άνθρωπο, Ισού Χριστό, είναι εγγυητή. Αν και τα λόγια είναι έμπνευση, από το Πνεύμα Του που είναι το Πνεύμα το Άγιο και Απόστολ είναι που έγραψα αυτό που είναι μέσα στην Ιατιατική αλλά ο εγκητή είναι ο άνθρωπος Ιησού Χριστός, στο ρόλο του άνθρωπου. Γι' αυτό όταν έλεγε ότι εγώ είμαι άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό που συμβολίζει ότι είναι ο λόγο του Θεού ζωντανό, ο ίδιο ο Θεός, ο λόγο, επειδή ο Θεός είναι ο λόγο που κατέβηκε από τον ουρανό, όποιο τρώει από τούτο άρθρο τα έχει αιώνια ζωή, σημαίνει όποιο πιστεύει σε αυτό, τότε οι Εβραίοι ζώντα μπερδεύτηκαν. μα τι εννοεί, Όπω λέει εδώ, να συνεχίζουμε. Και έλεγα, δεν είναι αυτό ο Ιησού, ο του Ιωσήφ, εδώ μιλάει οι Εβραίοι, συγκίζονται. Τον οποίο εμεί γνωρίζουμε, τον πατέρα του και τη μητέρα του, Πώς λοιπόν αυτό λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Τώρα εδώ ο κύριο μιλάει διδάσκει παραβολικά τη βασιλεία των ουρανό. Οι Εβραίοι την άλλη πλευρά σηκίζονται με, λογικές, με τη λογική του. Τότε μπερδεύονται, μα εμεί τον ορίζουμε. Είναι του Ιωσήφ, δεν είναι αυτό ιό του Ιωσήφ. Πώ λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Α ακούσουμε τι λέει ο Ισού μετά. Ο Ισού αποκρίθηκε λοιπόν και του είπε: μη γονγίζετε ανά μεταξύ σας. Κανένα δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν δεν το εκεί ο πατέρας μου που είναι στον ουρανό. Γιατί είπε εδώ, επειδή πολλοί άνθρωποι συγκίζονται όταν τα διαβάζουν την Άγια Γραφή με τη λογική του, επειδή δεν ορίζουν, επειδή δεν έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα, ώστε να αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να δίνει νόηση και να αποκαλύπτει Όλα αυτά τα λόγια που είναι και συμβολικά και παρομοιάζει ο άνθρωπο να εννοεί. Αλλιώ ο άνθρωπο να συγκιστεί με τα λογικά, ακριβώ όπω οι Εβραίοι συγκίζονταν. Και πολλοί από αυτό δεν γνώριζαν ότι είναι η Μεσσία. Και εξαιτία του Σταύρωση του Ιησού από το Αρκερί και οι Εβραίοι, ήταν έλλειψη αποκαλύψη και έλλειψη γνώση αλήθεια. Mm. Δηλαδή, δεν είχα καμία μαρτυρία το αιοπνεύμα. Έβλεπα με τα φαινόμενα και σκεφτόνταν με τη λογική του. Γι' αυτό η πίστη δεν εξαρτώνται από τη λογική του άνθρωπου, ούτε από τα φαινόμενα, από την αποκαλύψη του αγίου πνεύμα, από τη μαρτυρία του κύριου. Εξαρτώνται οι πίστη που είναι πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό, που είναι με βεβαιότητα ότι λέει ο κύριο, ανεξάρτητα από τι φαίνεται, ανεξάρτητα από τι νομίζω εγώ ή τι νομίζει κάποιο. Αλλά ότι λέει ο κύριο είναι αυτό που ισχύει επειδή τα φαινόμενα μπορεί να εξαπατούν τα μάτια μας. Αλλά οι Εβραίοι επειδή έβλεπα όλα αυτά τα φαινόμενα δεν γνώριζα το Μεσσία, δεν γνώριζα το Χριστό και αποτελέσματα ήταν το σαύρωσή του από αυτή που δεν το νορίζα. Γι' αυτό εδώ ο Ιησούς λέει κάτω, είναι γραμμένος ο προφήτε, όλοι τα είναι δίδακτοι του Θεού. Κάθε ένα λοιπόν που τα ακούσει από τον πατέρα και τα μάτια έρχεται σε μένα. Τώρα εδώ ο Ισου λέει και αποκαλεί το Θεό πατέρα για ποιο λόγο, επειδή ήταν άνθρωπο. Ο ίδιο είναι ο πατέρα, αλλά έγινε άνθρωπο σαν Ιού του Θεού. Αλλά μιλούσε σαν Ιού, γι' αυτό έλεγε ο πατέρα μου. Αλλά πολλοί άνθρωποι από διαφορετική θρησκεία εδώ όταν διαβάζουν. Λένε με τη λογική του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ή του Θεού. κοίταξε πώς λέει εδώ, πώς η Ναία Γραφή μιλάει έτσι. Επειδή διαβάζουμε τη λογική του και με τη λογική του βγάλουμε συμπεράσμα, αντί να αφήνει το Άγιο Πνεύμα να του δίνει νόηση όταν διαβάζουμε και ο Άγιο Πνεύμα να του αποκαλύπτει όταν είναι εκεί να εννοούν τι για ποιο λόγο μίλησε κύριο και ποιο είναι ο Ιησού Κατά Καταρχά, αυτό έχει μεγάλη ουσία να ανορίζει μετά με σ' αποκαλύψει ποιο είναι ο Ιησού Χριστός. Επειδή πολλοί λένε έχουν διαφορετική απόψη για το Ιησού Χριστό, η θρησκεία Ισλάμ λένε είναι προφήτη, η θρησκεία μάτσιρε του Ιωκοβά λένε ότι είναι. Υιό του Θεού δηλαδή σαν βιολογικά το θεωρούν άλλο πρόσωπο, δηλαδή κάθε ένα εκεί δικό του. Ε, επίσης υπάρχει άλλο θρησκεία που αποκαλούνται χριστιανισμό επίσης, απλώς δεν έχω αποκαλύψει λένε ότι ναι είναι Υιό του Θεού με έννοια επίσης ότι είναι άλλο πρόσωπο. Όλα αυτά είναι έλλειψη, αποκαλύψη και έλλειψη, έλλειψη νόση, νόηση. Χρειάζονται νόηση. Πρέπει να ξέρουμε νόηση δίνει μόνο Άγιο Πνεύμα. Και η νόηση είναι που τα αλλάζει λάθος τρόπο σκέψη που έχει άνθρωποι σαν βουνό. Επειδή λάθος τρόπο σκέψη γίνεται βουνό στη σκέψη του άνθρωπου, στο νου του άνθρωπου και ο άνθρωπος δεν μπορεί να εννοεί ποτέ. Εκτός αν το βουνό διαλυτεί, αν το βουνό πέφτει. Και το βουνό πέ, πέσετε, θα πέσει μόνο όταν... Δίνει ο Αϊόπνεμα. Όταν ο Αϊόπνεμα μιλάει, όταν ο Αϊόπνεμα ανοίγει την νόηση του καρδιά του άνθρωπου, τότε το βουνό, το λάθο σκέψη πέφτει κάτω και ο άνθρωπο αρκεί να εννοεί. Αυτό που είπα τώρα ήταν όμοιος, δηλαδή μιλούσαν σαν λίγο παρεμία. Γι' αυτό είπα το βουνό. Μοιάζει σαν το βουνό. Λάτος τρόπο σκέψη, αυτό εννοούσα, τη σκέψη του άνθρωπου, αν πέφτει το βουνό, δηλαδή όταν έτσι η αλήθεια πέφτει το βουνό, τότε ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει, να εννοεί πραγματικότητα όπως είναι, επειδή ο Κύριος είναι μοναδικό πρόσωπο στην υπόστασή του και ο ίδιο που είναι πατέρα μα όταν κατέβηκε στη γη εδώ με τα σχέδια που είχε προϊόνια, έγινε γιο του Θεού και από την ύπαρξη του, ότι όσοι είναι πνεύμα σημαίνει δεν το βλέπει κανείς, αλλά επειδή είναι πνεύμα, γι' αυτό η προσωπικότητα του αποκαλείται πνεύμα το Άγιο. Αλλά το πρόσωπο του Κύριου είναι πνεύμα το Άγιο. Και ο Κύριος επειδή είναι πνεύμα και είναι φως απρόσιτο που δεν μπορεί να το δει κανείς ούτε ποτέ, σημαίνει ο Κύριος είναι ακατανόητο που δεν μπορεί κανείς να το περιγράφει ποτέ, αλλά αποκαλύπτεται μόνο μόνο τη στιγμή που έγινε άνθρωπο. Ήταν άνθρωπο, αλλά σαν άνθρωπο υπήρε σάρκα σαν εμά. Αυτό ήταν με σκοπό, αλλά στην αληθινή του ομοιώσει, όψη, κανείς δεν το δει, ούτε μπορεί να το δει, κατά κάση είναι πνεύμα και επίση αυτό που τα μα τρομάζει για να, 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 για να εννοούμε τουλάχιστον ότι δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε το Θεός ολότελα, ούτε ποτέ μα, ακόμα και αιώνια τα αιώνια τα ζούμε μαζί Του, επειδή πρέπει να ξέρουμε ότι στην Αποκαλύψη περιγράφεται την παρουσία του Κύριου σαν μια ανοιγμένα πηγή που ρέει αστυρεύτη. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι όσοι, επειδή είναι πνεύμα η παρουσία Του, ρέει ακατάπαυσα, δηλαδή χωρί χρόνο. Και δεν έχει τέλο. Άρα δεν μπορούμε να, να, σκεφ... να συλλάβουμε αυτή τη μεγαλία. Άρα αντίνατο για μα, απλώ ο κύριο αποκαλύπτεται σε εμά αυτό που θέλει να μα πει. Όταν εμεί το γνωρίζουμε, τουλάχιστον στην αρκίζουμε αρχίζουμε να ακούμε τη φωνή του, τότε επιβεβαιωτούμε ότι το γνωρίζουμε. Δεν τα λέμε ότι τον ορίζουμε ολότερα, διότι ποτέ μας, Αλλά τον ορίζουμε και αρχίζουμε κοινωνία μαζί του. Επειδή ο δεν έχει τέλο. Ο Θεό είναι καινούρια κάθε μέρα. Σημαίνει είναι πηγή που να αστηρευτή, που δεν, δεν υπάρχει θέλος, αλλά κάθε μέρα είναι καινούρια. Κάθε μέρα είναι καινούρια. Αλλά ο Κύριος αποκαλύπτεται όταν θέλει να πει στον άνθρωπο κάτι συγκεκριμένα για τον άνθρωπο που αφορά τον άνθρωπο. Επίσης, σε κάθε ένα από εμά έχουμε διαφορετική εζήτηση μέσα στη καρδιά μας, στη ζωή μας, είτε απορία που ο Κύριος είναι ο μόνο που γνωρίζει και μπορεί να απαντήσει όλε ταυτόχρονα επειδή είναι ακατανόητο ο Κύριος. Αλλά ο άνθρωπο είναι που πρέπει να ανοίγει την καρδιά του τότε να μιλήσει ο κύριο. Τι εννοούσε ο κύριο εδώ, ότι όλοι τα είναι δίδακτοι του Θεού. Σημαίνει στην πρώτη διατήκη. Όλοι δεν είναι δίδακτοι του Θεού. Μόνο οι δάσκαλοι στην πρώτη διατήκη και οι ιεροί δίδασκα στο ιερό, στο ναό. Αλλά στη νέα διατήκη που έκαμε ο Θεός, είναι διατήκη προτευτική, είναι διατήκη ανώτερη. Γι' αυτό ο έδωσε πνεύμα το Άγιο σαν παράκλητο, σαν δάσκαλο. Δηλαδή σήμερα κάθε ένα που πιστεύει στο Ιησού Χριστό, στο Ευαγγέλιο της Κάρια Λετινή, λαμβάνει πνευμαϊό δωρεάν. Σημαίνει λαμβάνει την παρουσία του Κύριου, αυτό εννοούμε. Λαμβάνει την παρουσία του Κύριου, ο Θεός ζει μέσα του, κατοικεί μέσα του και για αρκείς να έχει κοινωνία με το Θεό, ο Θεός ο ίδιος τα αρκείς να το διδάσκει. Αυτό είναι που εννοεί ο Κύριος να σας δι... διαβάζει ξανά. Ακούσετε τι λέει ο Κύριος. Είναι γραμμένος ο προφήτε. Όλοι τα είναι δίδακτοι του Θεού σημαίνει σε πρώτη διατήκη όλοι δεν ήταν δίδακτη του Θεού. Σε μια διατήκη όλοι μπορεί να γίνει, όλοι είναι τα γίνει του Θεού, αλλά όλοι δεν είναι ακόμα δίδακτη του Θεού, γιατί όλοι δεν πίστευαν ακόμα στο Ευαγγέλιο. Πολλοί έχουν ακόμα θρησκεία και πολλοί ακόμα μιλούν για το Ιησού Χριστό, αλλά σκέφτονται με τον τρόπο ότι παλιά διατήκη, τι εννοεί αυτή, όπως η παλιά διατήκη ήταν, οι ιεροί μόνο έπρεπε να διδάσκει. Μόνο η ιερή έπρεπε να ακούσει ομολογία ανθρώπου. Όμω η νέα διατήκη ομολογία μα ακούει μόνο αγιο πνεύμα, μόνο κύριο. Όχι άνθρωπο, όπω ήταν η ιερή. Ο άνθρωπο μπορεί να διδάσκει αυτό που του δίνει ο Θεό με αποκαλύψει. Υπάρχει η καινή διατήκη, όπω Απόστολου. Η καινή διατήκη Απόστολου είναι διάκονη η καινή διατήκη. Προφήτη είναι διάκονη η καινή διατήκη. Επίση, Ευαγγελιστή, δάσκαλο, ποιμένα. Είναι πέντε διακονία. Επίση, η πρώτη γιατί κοιτά μόνο ιερή και δάσκαλο. Αλλά η γιατί γίνει Απόστολου, προφητέ, δάσκαλο, ευαγγελιστέ και επιμένα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι στην πέντε διακονία, ο Θεό εμπνέει και ο Θεό τον αποκαλύπτει τα πράγματα που εκείνη διδάξει στου άλλου στην Εκκλησία, αλλά ο έχει, έχει, θέλει να έχει. Προσωπική σχέση σε κάθε πιστό, να διδάσκει κάθε πιστό προσωπικά. Μπορεί άλλο πιστό να έχει μεγάλη αποκάλυψη, περισσότερα από το το Απόστολο περισσότερο από το Ευαγγελίστη εξαρτάται από τη σχέση του με Θεό. Αλλά αν και υπάρχει Ευαγγελίστη Απόστολο που του μιλάει για να φέρει το μήνυμά του σε άλλο, όμω στην Ινδία ο ότι διδάσκει κάθε ένα που τον ζητάει εκεί κοινωνία μαζί του. Γι' αυτό εδώ ο Ισού Κρυσό λέει ότι όλοι τα είναι διδάκτου του Θεού και στην ο ίδιο ο Άγιο Πνεύμα έγινε η αρχιερέα μα για να ομολογούμε όταν κάνουμε λάθη, είτε τα μαρτύρε του ανθρώπου ασμολογήσει προ εσά ο κύριο, ο Άγιο Πνεύμα. Όπου εκεί, όπου βρίσκεται, όπου στέκεται, εσύ και εγώ εδώ, ο Άγιο είναι εδώ. Αν θέλω κάτι, μόνο εγώ μαζί του το ομολογώ και ο κύριο να με συγχωράει εκεί, να μου την ισχάρει. Δηλαδή, ομολογία των άνθρωπων για σήμερα, στη νέα διατηγή, είναι προ εσά ο κύριο προσωπικά που είναι στο ρόλο του αρχιερέα, Ο Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Ο κύριο θα σου δώσει ειρήνη, ο κύριο θα μα δώσει χάρη, όταν εμεί πλησιάζουμε στο, στο τρόνο τη το όπω λέγεται, και το τρόνο τη χάρη, σαν αρχιερέα ο κύριο μα ακούει τι το λέμε, τι ομολογούμε, τι έχουμε, τι απορία έχουμε στην καρδιά μα επειδή ο κύριο ακούει όλα όταν εμεί το φέρνουμε μπροστά του και ακόμα απορία που έχουμε μπορούμε να ζητούμε ο κύριο να μα απαντάει. Μη, μη σκέφτεσαι σαν ένα θεό ιστορικό. Αλήθεια, αν το δοκιμάζει αυτό, τα επλαγείτε. Όχι, ο κύριο να, να σα απαντήσει και τα λέει, μα είναι, είναι περιμένα και εγώ συνέβη και σε μένα το ίδιο πράγμα. Συναρκήτη πίστη. Και εγώ θεωρήσα το Θεό σαν ιστορία. Επίση και εγώ, επειδή ήμουν και εγώ καθολική, θεωρούσα το Θεό σαν ένα ιστορικό πρόσωπο που δεν μιλάει πλέον. Αλλά όταν γνώριζα την αλήθεια, άρχιζα και στην αρχή, τότε και εγώ είχα πάλι λίγα αμφιβολία. Έκανα και εγώ κάποια προσευχή, έτσι λέω εγώ να κάνω απορία στο κύριο. αλλά δεν περίμενα ότι θα με απαντήσει. Όμω επιλέγηκα επειδή με απάντησε. Δηλαδή, όλοι μα έχουμε εμπειρία που μαθαίνουμε εμπειρία με την αφιβολία μα. Μαθαίνουμε όπω ένα παιδί πριν περπατήσει σωστά, μαθαίνει. Περπατάει λίγο, πέφτει. Αυτό είναι διαδρομή πίστη. Δηλαδή είναι βήματα πίστη για όλο άνθρωποι από την αρχή και αρκεί να περπατάει σωστό, αρκεί να ακούει το κύριο Κατάρα. Τη σκέψη του αξάνονται, προδεύει επίση, η πίστη επίση προδεύει σε κοινωνία του με το αγιο πνεύμα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερα σε κοινωνία με το αγιο πνεύμα. Στη Νέα διατήκη δεν υπάρχει στη ζωή, ειδικά στη δυσκολία που ζούμε σήμερα. Όπω το κόσμο σήμερα είναι γεμάτη αβεβαιότητα σκοτάδι. Μόνο κοινωνία με το αγιο πνεύμα είναι που μα διατηρεί. Μα διατηρεί να, να έχουμε βεβαιότητα τη μαρτυρία του κύριου προσωπικά σε εμά. Επειδή ο κύριο θα μα δώσει επιβεβαίωση. Αν ο κύριο είναι επιβεβαίωση, είναι αυτό που ελέγχει τα πάντα, που φυλάει τα πάντα. Άρα, τι τα ανησυχούμε, μπορούμε να φανταστούμε, αλλά κάποιο δεν έχει επικοινωνία με το αγιο πνεύμα, δεν έχει σχέση. τότε ζει με αβεβαιότητα τρόμο, δεν υπάρχει ειρήνη. Αλλά η ειρήνη μα και η βεβαιότητα είναι σχέση μα με το αγιο πνεύμα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο σαν αυτό. Αυτό είναι το πα, το πρώτο Αλλά το πρόβλημα μεγάλο είναι η θρησκεία. Τρισκεία αντιδράσει στου ανθρώπου, τύπο λατρεία, παραντώσει και απομακρύνει τους άνθρωπους να μην έχουν κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι μεγάλη ζημιά που κάνει θρησκεία, όλες οι τρισκιά τα κάνει αυτά και αυτό είναι επίσης η αιτία που οι Εβραίοι δεν όριζα το Μεσσία, επειδή δεν είχα κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, δεν είχα σχέση με το Θεό προσωπικά. Αν και ο Θεός είναι αόρατο, αλλά όταν εμείς έχουμε κοινωνία μαζί του, ο Θεός μιλάει και δίνει μαρτυρία. Γιατί δεν μπορούμε να τον δούμε, αλλά μπορούμε να τον ακούμε όμω. Αλλά χωρί σχέση με το αγιο πνεύμα, ο άνθρωπο ζει μόνο με τύπο λατρεία, όμω με ένα θεό ιστορικό που δεν μιλάει. Αλλά ζει με αβεβαιότητα. Χωρί ειρήνη, ταρακή. Ζει με ταρακή, δεν ξέρει τι γίνεται, αφού θεωρεί το θεό ιστορικό, ενώ ο θεό είναι ζωντανό που μιλάει. Γι' αυτό είναι κρίσιμη αναγκαίο για κάθε άνθρωπο να έχει σχέση με το Αγίου Πνεύμα. Επειδή χωρίς κοινωνία με το Αγίου ο άνθρωπο ζει σαν θολό, σκοτάδι, δεν ξέρει τι γίνεται, έχει απορία. Τι λέει ο Θεό, αφού θεωρεί το Θεό ιστορικό, θεωρεί ότι ο Θεό δεν μιλάει. Άρα ζει μόνο με τρισκία, μόνο σαν λόγια, ζει μόνο με τρισκία σαν φανατισμό. Γι' αυτό το φανατισμό, τη θρησκεία φεύγει τη ζωή του άνθρωπου. Όταν ο άνθρωπο αρχίζει να έχει κοινωνία με το αγιο πνεύμα, ο άνθρωπο τα σεκάσει όλη τη θρησκεία, όλο το φανατισμό, τα σεκάσει όλη την παραδόση, όλη την τυπολατρεία. Επειδή δεν παίζει ρόλο η παρουσία του κύριου, τυπολατρεία, παραδόση. Προσέξω, ο αγιο πνεύμα, η παρουσία του κύριου δεν έχει καμιά. Επειδή ο κύριο αποκαλύπτεται καινούρια κάθε μέρα, άρα, τι τα κάνουμε με Δεν το αυτά τα πράγματα είναι μια, έγινε σαν ένα έτοιμα μόνο για τη θρησκεία, μέσα στη διαφορετική θρησκεία. Ο κύριο θέλει να σώσει του άνθρωπου μέσα στη θρησκεία. Ο κύριο θέλει να δίνει αποκαλύψει μέσα στου άνθρωπου που τον εξητάει, ώστε να ελευθερώνει του άνθρωπου από τη θρησκεία. Άνθρωποι που είναι εντεμένοι μέσα στο φανατισμό, ενώ δεν γνωρίζει Θεό. Πολλοί άνθρωποι ζουν στο φανατισμό μέσα στη θρησκεία, ενώ δεν γνωρίζει το Θεό. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να το σπάσει μέσα στην καρδιά του άνθρωπου, να σώζει τους άνθρωπου, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ζουν μέσα στην αβεβαιότητα. Ζουν για ένα Θεός ιστορικό. Ενώ ο Θεός είναι ζωντανό που μιλάει και μόνο με κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα επίσης ο άνθρωπο δικαιώνεται επίσης. Επειδή χωρίς να έχει κοινωνία μαζί του δεν μπορεί να δικαιωθεί ο άνθρωπο. Άρα ο άνθρωπος και όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται στη καρδιά από το Αγίο Πνεύμα, τότε ο άνθρωπο αρχίζει η επικοινωνία με τον Κύριο, με τον Ιησού Χριστό, επειδή ο Αγίο Πνεύμα είναι ο ίδιο, ο Ιησού Χριστός στον αόρατο πρόσωπο του. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Η αλήθεια αλλάζει λάθο τρόπο σκέψη. Σήμερα στην Ιαδιατήγη όλοι μπορεί να διδακτούν από το τύχο δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα. Όλοι, από το Χριστό δηλαδή, όλοι μπορεί να διδακτούν από το Θεό. Δεν υπάρχει πρόσκομα, δεν υπάρχει πλέον μια δικαιολογία, εκτός αν ο άνθρωπο δεν, δεν καταλάβει, δεν γνωρίζει αυτή την αλήθεια. Πολλοί μέσα στη θρησκεία δεν γνωρίζουν αυτή την αλήθεια, επειδή δεν τα λένε. Επειδή και ακόμα εκείνοι που ίσω στέκονται προ τα σονάμβονα στι θρησκείε του, δεν γνωρίζουν αυτή την αλήθεια ίσω δεν ζούσε κοινωνία με το αγιο πνεύμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν βλέπει τίτλο, αλλά ότι βλέπει μόνο την καρδιά. Ότι ο βλέπει μόνο την καρδιά του άνθρωπου ανεξάρτητα από το όνομα, τα τίτλο που έχει κάποιο. Αν δεν έχει κοινωνία με το αγιο πνεύμα, προ σα ο κύριο είναι μόνο ανανόρι, μην ανανόρισμο, ανανόριστη δηλαδή. Στα μάτια του Κύριου, για να είμαστε ανανορισμένοι, είναι όταν έχουμε κοινωνία μαζί του. Η παρουσία του με το άγιο πνεύμα μα ανανοίζει ο κύριο, μα δίνει αμαρτυρία, μα επιβεβαιώνει, μα αποκαλύπτει τα απόρριτα του, το μυστήριο που οι άλλοι δεν ξέρουν. Εμεί τα γνωρίζουμε. Αρχίζεται η κοινωνία με το άγιο πνεύμα, τα υπλαγείται. Αυτή είναι η πρώτη εντολή και είναι σχέση με το ζωντανό Θεό και είναι η βεβαιότητα για κάθε άνθρωπο. Για σήμερα σα αφήνω εδώ η κάρη του κύριου μαζί με όλοι σα.